Τους πιάσαμε πάνω στο... Έπαιρνα. Λοιπόν, Γιάννης Μαρινάκης. Ναι. Τον κύριο να τον συστήσουμε. Ο κύριος, το ξέρει όλο το βασικό. Κάτσε να κάνω ένα κοντινό. Καθώς, γιατί δεν φωτογραφηθήκαμε σήμερα. Εγώ πια κουρεύτηκα, ξυρίστηκα. Μα επίτηδες. Επειδή κουρεύτηκες και ξυρίστηκες. Καθώς, τρίχεις από τη μύτη. Ναι, κατά πια. Για πείτε μου τώρα για το ματσάκι. 59-78, εύκολο. Λίγα... Κακό μάτς ήταν γενικά. Εμείς λίγοι. Λίγοι, εμείς λίγοι. Φαντάζεσαι ότι κόντυψα να παίξει 40 λεπτά, αν το πρόσεξες, ε. Εσύ πώς έπαιξες? 14. Του φάνηκαν, πάλι σε φάγανε. Φάνηκαν 14 τα συνεχόμενα. Ναι. Φωτιά για άλλη μια φορά. Λοιπόν, να πω. 675. Είναι ο μόνος άνθρωπος, ναι, έτσι, που μπόρεσε. Του δώσα πάσα, δεν κούνησε καθόλου πάσε. Πόδια καθόλου, έκανα δύο προσποιήσεις, έβαλε το καλάθι και μέτρησε και ασίστ. Εκτός αν μπερδευτήκατε, γιατί πέρασαν 2-3 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι. Θα αναπτύξω τη μαγική ασίστ που είναι highlight, γιατί αυτή θα. Δεν θα εισηγηθώ να μπει, τώρα δεν ξέρω. Άλλος αποφασίστηκε. Πάσα ανάμεσα από τρεις με το ένα χέρι, σε παίχτη που παραλίγο του πάσα κεφάλι. Και έβαλε το καλάθι και ο Ρένος. Μπορείτε να μου πείτε τη σχόλια. Γι' αυτό είναι μαγική. Τι επικεφαλίδα τώρα να βάλω σε αυτή τη συνέντευξη. Σε αυτή. Ό,τι να είναι. Δηλώσεις κάνε. Το γαλατικό χωριό. Το γαλατικό χωριό. Όπως κάνουμε ζέσταμα ένα πράγμα. Λοιπόν. Αυτά. Τι άλλο να πούμε. Εντάξει, το μάτι με τα παιδιά να μαζεύονται λίγο παραπάνω, γιατί είναι καλή ομάδα και τις κοσμοδέσεις. Έχουν απουσίες πολλές φέτος. Ναι. Ελεύθερο αυτό για τέτοια ώρα τώρα έρχεσαι. Τα μάτς να είναι ανταγωνιστικά, θα ήταν ωραίο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.